υπεύθυνο. Σας το χρωστάω. Όχι ότι δεν ταξίζετε. 10. Μπράβο! Μαρία. 9. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μπορείτε να το κάνετε δεκάρι και οι τέσσερις όμως, ακούστε, κοιτάξτε με λίγο. Και οι τέσσερις, καταλαβαίνετε. Θα είναι πιο καλά για όλους μας. Θα κοιμάμαι καλά τα βράδια. Θα περνάω καλύτερα γενικότερα. Θα προσπαθώ παραπάνω. Τι σας ζήτησα πια, ένα βαθμό παραπάνω, δεν γίνεται. Δώσε 10 στο Ερικάκι το τρελό. Εγώ πήρα τηλέφωνο κάτω στο χωριό, ζήτησα να μου στείλουν λάδι. Δεν έχουμε άλλη λύση. Θα λαδώσουμε τους κριτές, παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα θα είμαστε πιο φυσικοί. Πιο φυσικοί. Θα τραγουδήσουμε φυσικά. Φυσικά. Θα χορέψουμε φυσικά. Και το τραγούδι που θα πούμε είναι το Physical. Ωραία, φίλε. Έτσι. Αυτό είναι μια πρόκληση φυσικά για μας, γιατί το να τραγουδάς και να κινείσαι παράλληλα είναι ιδιαίτερο. Αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Αυτό το κομμάτι περιγράφει μια γυναίκα να σαγηνεύει το αντίθετο φίλο. Έτσι. Μου, ναι, για πες. Να την πέφτει τέλος πάντων ο λίγον τη στον άλλον, έτσι. Πρέπει να κάνεις κίνηση. Προκάλεσα λοιπόν την Έρικα να είναι έτσι λίγο πιο sensual, έτσι λίγο πιο σαγηνευτική. Ο στίχος την οδηγεί για κάτι τέτοιο. Για να μην μας πούνε πάλι ότι δεν ζήσαμε το στίχο και δεν μπήκαμε στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού και. Για να το τραγουδήσουμε αυτό, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσεις να βγάζεις τα ρούχα σου. Βγάζεις το ένα, βγάζεις το άλλο, βγάζεις το άλλο. Καλά ρώσου, φράζομαι. Βες το παράλλο. Θα τα σπάσουμε. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Έρικα και τον Άρη. Μπράβο, παιδιά! Επιτέλους, είδαμε την Έρικα να χορεύει. Τα καλά σας χαρτιά τα κρατάγατε για το τέλος. Ναι. Για τη μέση, δεν είμαστε ακόμα τέλος. Εντάξει, έχουμε περάσει τη μέση. Το ευχαριστηθήκατε. Πάρα πολύ. Σας άρεσε. Εσένα σου άρεσε. Πάρα πολύ και διαλέξατε να τραγουδήσετε Dua Lipa, που είναι η νέα βασίλισσα της pop, λένε. Όντως. Πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Ερωτικό επίσης. Ναι. Τον έγδυνες είδα στο βίντεο, ό,τι μπορώ. Σιγά. Για να δούμε τα που είναι και οι κριτές. Βίκη. Μ' αρέσετε πάντα έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητώ. Χαίρομαι που βάλατε και κίνηση. Βλέπω τις δυνατότητες σου να μπορείς και να κινείσαι και να τραγουδάς χωρίς να χάνεις τις νότες. Παρ' όλα αυτά, ενώ Έρικα, θέλω ρε παιδί μου, σαν τρελή να σου βάλω το 10, γιατί τα αξίζεις. Ξέρεις, δεν θα στο βάλω γιατί αισθάνομαι ότι ενώ
το έκανε όλο, δεν το χάρηκε τόσο ώστε να μου περάσει να φτάσει κάτω. Αυτή η τρέλα, τη χορεύω, διασκεδάζω, το κάνω και το ζω. Σαν. Δεν μπορώ. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Παιδιά. Ρέουν η χυμή μου, το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Ρέουν η χυμή. Γι' αυτό το λόγο δεν σου βάλα 10. Δηλαδή, μου άρεσε που τραγουδήσατε, μου άρεσε το τραγούδι, μου άρεσε που χορέψατε. Χορεύεις ωραία. Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι ότι ήταν σαν κάτι λίγο να μου το κράτησε, να μην γίνει αυτό το έλα. Πάρ' το, ρε παιδί μου, τώρα και ευχαριστήσου το. Πώς μιλάει. Μα πάρ' το και ευχαριστήσου τώρα. Άρα την επόμενη φορά να πούνε τα παιδιά να τη φτετέλη, να δούμε και την Έρικα να χορεύει. Γιατί την έχω δει σε εκπομπή να χορεύει τη φτετέλη. Ποιο θα τραγουδάει. Μια χαρά χόρεψε. Ωραία. Απλώς νομίζω ότι υπάρχει μια μικρούλα εγκράτεια, ότι ξέρεις, δεν είναι παντελώς ελεύθερη, ώστε να το χαρεί και αυτό να μας συνεπάρει. Δέσποινα. Ναι, μου κλέψε τη λέξη που ήθελα να πω. Σωστό, συγγνώμη, δεν είχα τέτοια πρόθεση. Δεν θέλω να ξαναγίνει. Ποια ήταν η λέξη? Εγκράτεια. Αισθανόμουν όλη την ώρα, είχατε αρκετά τονικά, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό, γιατί δεν ήταν αυτό που με προβλημάτισε στο συγκεκριμένο act. Ήταν σαν να απασχολούσε κάτι άλλο το μυαλό σας. Ακόμη και μεταξύ σας, ήσασταν κάπως καρφό. Δεν το διασκεδάζετε. Είχα να σκεφτούν τόσες κινήσεις αυτό το τραγούδι. Μην απολογείς εσύ. Όχι, αλλά λέω, ανεβαίναν τις σκάλες, κάναν. Εντάξει, ο δικηγόρος. Λοιπόν, θα προτιμούσα να μην ακολουθήσετε μία χορογραφία και να το ευχαριστηθείτε περισσότερο. Σας κλείδωσε όλο αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι είστε σε ένα πάρτι που πρέπει αναγκαστικά να πάτε, αλλά δεν το ευχαριστιέστε τόσο. Αυτό μου βγάλατε, ρε Σιάρη, και μπράβο που επιλέξατε μία επιτυχία, τέλος πάντων, σχετικά... Πρόσφατη, ναι. Δεν μου το κλέψε το δεκάρι αυτήν την εβδομάδα. Δεν πειράζει, εντάξει. Όχι, πειράζει, μην το λες έτσι, δεν πειράζει. Εσείς είπατε ότι το αισθανθήκατε καλά όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το χαρήκαμε εμείς πάνω. Αλήθεια, εννοείται ότι υπήρχε αυτό που είδατε η εγκράτεια, ήταν ότι υπήρχε ο πανικός στο κεφάλι μέσα. Παιδί μου, ήσασταν κλειδωμένοι. Εγώ νόμιζα ότι θα βγείτε και θα κάνετε, ξέρω εγώ, aerobic. Αλλά ήσασταν έτσι, σφιχτή, πολύ σφιχτή. Ναι. Αυτό. Μαρία. Εγώ, παιδιά, το έλαβα το λάδι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό. Πολύ καλό, πολύ γευστικό, πολύ γεμάτο, ωραία γη, μάνη. Ένα τενεκέ δεν το ζήτησα. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Μάλιστα. Αυτό που είδα ήταν φρέσκο, ήταν ωραία στημένο επίσης. Ήταν νεανικό. Μου άρεσε η ενέργειά σας. Μπράβο σας. Ωραία λόγια, σταμάτη. Αντικειμενική. Γιατί? Τελείωσε. Τελείωσε. Δεν έχω άλλα καλά λόγια. Ευχαριστώ. Το λάδι δεν έφτανε για άλλα. Δεν μέχρι εκεί. Εμένα δεν είναι και δεν το βγάζω. Έχω και παιδιά που είναι. Ναι. Συγγνώμη, παρακαλώ. Μα τι λέτε, δεν. Τελείωσαμε το λάδι. Είσαστε πολύ καλοί. Να, πήρες κι εσύ. Πολύ επαγγελματική καθόλου. Η Δέσποινα πήρε, αλλά τη έτσουξε και δεν καταλάβαινε αυτό που τσούζει είναι το καλό. Ότι είναι το καλό, το πικρό είναι το καλό. Το πικρό. Εντάξει. Αγουρέλαιο, στη λάμπα και δεν το ξέρουμε. Είσαστε πολύ καλοί. Είστε πάρα πολύ καλοί. Ήταν μια επαγγελματική εμφάνιση. Μου έλειπε ο αυθορμητισμός. Δεν υπήρχε αυθορμητισμός. Ίσως βάλατε πολλά στο κεφάλι σας και για να το εκτελέσετε καλά. Δηλαδή, το εκτελέσατε το τραγούδι, δεν το ζήσατε κατά τη γνώμη μου. Και να σου πω, Έρικα, σε έχω ικανή για πολύ καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, μου έχεις υποσχεθεί πράγματα από τις προηγούμενες εμφανίσεις σου και περιμένω να τις δω. Νομίζω ότι κάτι γενικότερα σε έχει κλειδώσει. Όχι μόνο εδώ. Κάτι γενικότερα σε έχει λίγο μουδιάσει. Δεν καταλαβαίνω τι είναι, αλλά μην του δίνει σημασία. Okay. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην σκεφτόμαστε αυτό που φοβόμαστε. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Και αν έρχεται μόνο του, διώξ' το. Διώξ' το. Γιατί έχει διάφορα χαρακτηριστικά που είναι πολύ ζεστά και πολύ ανθρώπινα και πολλές φορές κάτι νότες σχεδόν απελπισίας που είναι πολύ θελκτικές. Και τώρα έχουν φύγει αυτές τις 2-3 τελευταίες εμφανίσεις και έχει γίνει πιο επαγγελματίας. Άστο λίγο αυτό το επαγγελματικό και βρες αυτό το παιδάκι που είσαι και συγχρόνως άτακτη και συγχρόνως πολυπιθύνια. Όλο αυτό που συνθέτει έναν αθλητή. Okay. Βρες το ξανά. Γιατί εντάξει, μας λείπει πολύ. Εμένα τουλάχιστον μου λείπει. Εδώ δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για να δούμε τη βαθμολογία λοιπόν τώρα. Βίκη. Νίκο 9. Σταμάτη. 9. Δέσποινα. 9. Μαρία. 10. Wow! Άντε το
με κάνει. Μπράβο, παιδιά, είδατε, κάνει δουλειά. Λοιπόν, ωραίο ξεκίνημα. 37 βαθμούς συγκεντρώσατε. Περάσει στο Celebrity Room. Σας περιμένει η Βίκη εκεί.